Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινώς, διότι έχετε σε όλο το διάστημα που έχω αναλάβει την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τηρήσει την κοινοβουλευτική τάξη, ακόμα και σε στιγμές που σας άσκησα κριτική δημοσίως, αλλά αυτό οφείλω να το αναγνωρίσω. Βλέπετε κι εσείς, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτό δεν είναι το μέτρο για όλους μας. Θέλω να πω ότι περιμέναμε και ξέραμε ότι την υπόθεση του ειδικού δικαστηρίου για τις άδειες θα τη χρησιμοποιήσει και θα την εργαλειοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν αναμέναμε βέβαια αυτό το δηλωμένο θεσμικό ατόπιμα. Και θέλω να του πω ότι δεν υποχρεούται να με συμπαθεί. Τα περιχαριεντισμών δεν τα σχολιάζω διότι δεν απευθύνονται σε μένα. Το καταλαβαίνετε κι εσείς, κύριε Βορύδη, φαντάζομαι. Έχει ο ίδιος ιστορικό προσπαθειών ανάμιξης στα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Τώρα θέλει να επιλέγει και το ποιος και με ποιο τρόπο θα ασκεί το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα θέλαμε να τον ενημερώσουμε ότι δεν δικαιούται πρώτον να συμπεριφέρεται ως κακομαθημένο παιδί και όλα αυτά που επιθυμεί εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων. Ο κύριος Μητσοτάκης με τη σημερινή του στάση και με τη διπλή απουσία του από την αίθουσα του Κοινοβουλίου την ώρα που μιλάει ο πρόεδρος του δεύτερου σε δύναμη κοινοβουλευτικού κόμματος αποδεικνύει ότι είναι ασεβής προς τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα, δηλώς διότι δεν είναι στην αίθουσα να μας αντιμετωπίσει και βεβαίως ενοχικός κύριε της κυβέρνησης. Και ξέρετε γιατί? Όχι γιατί μετάνιωσε για όσα ενορχίστρωσε εναντίον μας και μου προσωπικώς, αλλά γιατί αν εφαρμόζει το νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες από το 2019 ανελιπώς, κάθε μέρα. Αυτό τον ίδιο νόμο για τον οποίο μας κατηγορεί. Και θα του εισηγηθώ πραγματικά ότι στην πολιτική καθομιλουμένη θα ήταν πιο λειτουργικό και πιο συμβατό με την πραγματικότητα, μια που με τη δική σας ψήφο, με τη δική σας ανοχή, από τον Ιούλιο του 2019 και μετά, εφαρμόζει το νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες. Μεταξύ μας, όταν μιλάμε γι' αυτό, να μην μιλάμε για τον νόμο Παπά, να μιλάμε για τον νόμο Μητσοτάκη Παπά. Οι τηλεοπτικές άδειες εκδόθηκαν το 2018. Η κυβερνητική αλλαγή έγινε το 2019 και από το 2019 και μετά εφαρμόζεται το νόμο μας. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό, βεβαίως με την εξαίρεση του τιμήματος για τις άδειες που πρέπει να πληρώνουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Η σημερινή του κίνηση είναι ένα στίγμα για την παράταξή σας. Δεν υποχρεούνται να συμπαθεί κανέναν. Υποχρεούνται να σέβεται την κοινοβουλευτική τάξη. Αυτό είναι. Δεν ξέρω αν τον ενοχλούν τα εσωκομματικά σας. Ποσός μας ενδιαφέρει. Το ποιος θα εκπροσωπεί την αξιωματική αντιπολίτευση μέσα στο κοινοβούλιο δεν είναι δική του δουλειά. Τελεία και παύλα.